iOS 16,5. Γενικότερα δεν κάνω στις μισές εκδόσεις βίντεο καθώς θεωρώ πως δεν είναι σημαντικό. Αλλά αυτή τη φορά, αυτή η έκδοση φέρνει κάτι πάρα πολύ καλό και πολλά άλλα φυσικά μαζί με αυτό το καλό που πρέπει να ξέρεις. Μείνε μέχρι το τέλος γιατί υπάρχει και κάτι τρίγκι. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε το iOS 16,5. Τι νέο φέρνει, ποια είναι τα πράγματα τα οποία σίγουρα πρέπει να ξέρεις και πρώτα απ' όλα ποιο είναι το μεγάλο πράγμα και η μεγάλη αλλαγή που επιτέλους έρχεται. Αν σου αρέσουν κι άλλες για βίντεο μην ξεχάσεις να τσεκάρεις την περιγραφή και φυσικά να κάνεις ένα like, να πατήσεις και subscribe για να μην χάνεις κι άλλους τέτοιο περιεχόμενο για Apple αλλά και όχι μόνο. iOS 17,5 λοιπόν, η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει μια νέα ταπετσαρία ακτίνες περηφάνειας. Κακή μετάφραση, για την οθόνη κλειδώματος καθώς και άλλες δυνατότητες επιδιορθώσεις σφαλμάτων ενημερώσεις ασφαλείας για το iPhone σου. Αλλά και κάποιες δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές ή σε όλες τις συσκευές Apple. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εκεί και κουτουλού. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που έρχεται update, γράφει τέτοιο πράγμα και δεν έχει να κάνει με την Αμερική. Έχει να κάνει με την Ευρώπη. Όσους έχετε χάσει όλα τα βίντεο που έχω κάνει αλλά και τα άρθρα που έχω γράψει στο dimigeo.gr, να σας βάλω λίγο στο κλίμα. Γενικότερα η Ευρώπη έβαλε την Apple, έβαλε τα δύο πόδια της Apple σε ένα παπούτσι. Η Apple γενικότερα είχε το πάνω χέρι και προσπαθούσε να διεκδικήσει όσο δυνατόν περισσότερα χρήματα γίνεται από οπουδήποτε και από οποιονδήποτε. Η Apple λοιπόν έχει αυτό το πάνω χέρι στην Αμερική αλλά το έχει και χρόνια και στην Ευρώπη. Μετά από πολλές διαμαρτυρίες γενικότερα από πολλές χώρες της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση άσκησε βέτο, στην Ευρώπη τουλάχιστον, γιατί εκεί έχει δικαιοδοσία, στην Apple και της είπε: αν θέλεις να συνεχίσεις να πουλάς, θα συμμορφωθείς με κάποιους όρους. Κάποιοι από τους όρους αυτούς ήταν φυσικά να μπορείς να κατεβάσεις από εναλλακτικά store εφαρμογές. Και φυσικά να μπορείς να κατεβάσεις και από web εφαρμογές και γενικότερα να κάνεις browsing στο internet και αν σου αρέσει κάτι να το κατεβάζεις. Η Apple αυτό το πράγμα για χρόνια και στην Αμερική ακόμα δεν το έχει ενεργοποιημένο. Σου δίνει τη δυνατότητα να κατεβάσεις εφαρμογές μόνο μέσα από το App Store. Φυσικά. Για την Apple μιλάμε, υπάρχει δικλείδα ασφαλείας και θα τη δούμε ποια είναι και φυσικά δεν σου δίνει το 100% των δυνατότητων τις οποίες εσύ νομίζεις γιατί όπως είπαμε δεν θα είχε χασούρα σε όλο αυτό, θα έβρισκε πάλι τον τρόπο της να έχει το δικό της κέρδος. Οπότε πάμε να δούμε τι κερδίζεις αλλά και τι χάνεις και πάμε να δούμε τι κερδίζει η Apple αλλά και τι χάνει. Φυσικά εσύ κερδίζεις ότι μπορείς να κατεβάσεις οπουδήποτε και από οποιοδήποτε μέρος του browse, του ίντερνετ, του σύμπαντος εφαρμογές. Δεν χρειάζεται πλέον να έχεις ό,τι εφαρμογή έχεις που να την έχει το App Store. Οπότε μπορείς να μπεις στο web, στο ψεύτη που λέω εγώ, να μπεις ρε παιδί μου στο Google και να γράψεις κάτι το οποίο θες να κατεβάσεις. Μπαίνεις, το κατεβάζεις, κατεβαίνει. Παλιότερα υπήρχε δυνατότητα αυτή, απλά έπρεπε ή να κάνεις το κινητό σου jailbreak που δεν το συνιστώ ή έπρεπε να κατεβάσεις κάποιο emulator για να το κάνεις αυτό. Που και πάλι δεν το συνιστώ, καθώς υπάρχει μια δικλίδα κουτουλού. Και αν κατέβαζες εφαρμογή τρίτου κατασκευαστή, έπρεπε να δώσεις να φτιάξεις ένα εικονικό προφίλ στο iPhone σου, που αυτό ήταν λίγο bear the way η φάση. Οπότε πλέον σου δίνει δυνατότητα να κατεβάσεις κανονικά την εφαρμογή, να δουλεύει κανονικά σαν app στο κινητό σου, χωρίς να κατεβάσεις μέσω του App Store. Έχεις κέρδος, προφανώς. Φυσικά δεν υπάρχει ο φόβος ότι χάνεις την δικλίδα ασφαλείας, καθώς η Apple αυτό το έχει φροντίσει και πώς το έχει φροντίσει. Να ανοίξω λίγο τις σημειώσεις μου. Φέρνει την υποστήριξη για την αυτονομία εφαρμογών μέσω web στην Ευρώπη μόνο, επιτρέποντας στους προγραμματιστές να προσφέρουν τις εφαρμογές τους για λήψη απευθείας από τον ιστότοπό τους. Οι χρήστες του iPhone μπορούν να κάνουν λήψη εφαρμογών iOS και να υποστηρίξουν απευθείας τοποθεσίες web χωρίς να χρησιμοποιούν το App Store. Προσέξτε τώρα όμως. Οι προγραμματιστές πρέπει να είναι μέλη του προγράμματος προγραμματιστών της Apple. Για δύο συνεχόμενα χρόνια ή και περισσότερα, και πρέπει να έχουν περισσότερες από 1 εκατομμύριο πρώτες εγκαταστάσεις στο iOS. Τα προηγούμενο έτος για να προσφέρουν μια εφαρμογή για λήψη. Οπότε σου λέει, ναι μεν μπορώ Ευρώπη να δώσω αυτή τη δυνατότητα, αλλά δεν θα το κάνουμε εδώ πέρα μπάτε σκυλιά λέστε να μπαίνει ο κάθε πιτσιρικάς ή ο κάθε νέος developer και να νομίζει ότι μπορεί να κατεβάζει εφαρμογές από οπουδήποτε. Οπότε υπάρχει δικλίδα ασφαλείας ότι αυτός ο προγραμματιστής είναι χρόνια μέσα στο πρόγραμμα, οπότε αυτός ο προγραμματιστής σου δίνει μια αξιόπιστη εφαρμογή. Πάμε να συνεχίσουμε όμως. Όλες οι εφαρμογές που θα κατεβαίνουν από ιστότοπους σε iPhone πρέπει να υποβάλλονται στη διαδικασία συμβολογραφικής δήλωσης της Apple και ενώ υπάρχει προμήθεια για πληρωμή στην Apple, η Apple χρεώνει 50
λεπτά του ευρώ βασική προμήθεια τεχνολογίας. Αν και αυτό είναι διαθέσιμο μόνο στο iPhone αυτή τη στιγμή, η Apple φέρει την ίδια λειτουργία στο iPad αργότερα φέτος. Οπότε, ναι μεν η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, όπα Apple το έχει σκεφτεί λύση, αλλά η Apple λέει, όπα Ευρώπη, ναι θα το πάω έτσι όπως το θες, αλλά με δικούς μου όρους. Οπότε, μην νομίζεις ότι η Apple έχει χασούρα σε όλο αυτό, προφανώς έχει κέρδος και δεν θα ήταν χαζή αν δεν είχε κέρδος. Κλείνω τις εναλλακτικές εφαρμογές και τα εναλλακτικά App Store. Φυσικά οι developer δεν είναι ακόμη έτοιμοι για να τρέξουν όλο αυτό το πράγμα. Ήδη έχει αρχίσει και τρέχει από το 17,4, αλλά ακόμα ούτε εναλλακτικά apps, εναλλακτικά store έχουμε ακόμα διαθέσιμα τα οποία να έχουν value εφαρμογές. Έχουμε κάποια πεταμένα ή κάποια ξεχασμένα τα οποία ναι μεν υπάρχουν αλλά δεν έχουν κάτι χρήσιμο. Οπότε μένει συντονισμένος στο dimidjo.gr αλλά φυσικά και στο YouTube. Αν θέλεις να βλέπεις και άλλα βίντεο πατάς like και subscribe για να μην τα χάσεις. Και περιμένεις πότε θα υπάρχει ενημέρωση από το γενικό σύνολο και φυσικά να πάρω και εγώ την πληροφορία για να στη μεταφέρω σε βίντεο. Κλείνω την παρένθεση και πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο νέο φέρνει. Γιατί γενικότερα αυτό έχει πάρει λίγο έκταση το θέμα. Φέρνει κάποιες νέες δυνατότητες στο Apple News Plus. Φυσικά το Apple News Plus είναι επιπληρωμή, φυσικά δεν είναι 100% στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, υπάρχει διαθέσιμο μόνο στην Αμερική κατά κύριο λόγο. Δίνει κάποιες δυνατότητες, μπορείς πλέον να διαβάζεις τα news της Apple χωρίς να έχεις πρόσβαση στο ίντερνετ, μπορείς να δουλεύεις δηλαδή offline το Apple News Plus και φυσικά σου δίνει κάποιες δυνατότητες παιχνιδιών, τις οποίες ένα puzzle με λέξεις και κάνα δυο ακόμα, τα οποία κρατάνε σκορ και όλα αυτά, τα οποία δεν μας πολύ ενδιαφέρουν, καθώς δεν θα μπει στο Apple News Plus να παίξει παιχνίδια. Η Apple εδώ και περίπου ένα χρόνο συνεργάζεται με την Google για να φτιάξουν από κοινού κάτι το οποίο να αναγνωρίζει trackers άλλων χρηστών, trackers άλλων κατασκευαστών καλύτερα. Η Apple γενικότερα, όπως ξέρετε, έχει βγάλει το δικό της AirTag. Και φυσικά υπάρχουν και άλλα NFC tracking τα οποία μπορούν να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή το που βρίσκεται κάποιο αντικείμενο ή κάποιο πράγμα δικό σου το οποίο έχεις βάλει σε αυτό το NFC tracker και το έχεις συγχρονίσει με τη συσκευή σου. Η Apple λοιπόν συνεργάστηκε με την Google για να μπορέσει να δέχεται μέσα στο Find My iPhone και άλλα trackers και να αναγνωρίζει trackers άλλων που κυκλοφορούν μαζί σου. Τι εννοώ? Έρχεται παράδειγμα κάποιος και σου πετάει ένα tracker τρίτου κατασκευαστή μέσα στην τσάντα σου και γνωρίζει ανά πάσα στιγμή που βρίσκεσαι. Μπαίνεις εσύ μέσα στο σπίτι σου, ξέρει ανά πάσα στιγμή που είναι το σπίτι σου γιατί έχεις εσύ κουβαλάς ένα tracker μαζί σου, αλλά δεν γνωρίζεις αν το κουβαλάς και δεν έχεις πάρει και ειδοποίηση στο κινητό σου ότι ένα tracker άλλου κυκλοφορεί μαζί σου. Αυτό υπήρχε γενικότερα με το AirTag, ότι όταν σου πετούσαν ένα AirTag που ήταν σε άλλο Apple ID, σου έλεγε ότι κυκλοφορεί μαζί σου ένα AirTag ή κυκλοφορεί μια συσκευή μαζί σου που δεν είναι δική σου. Πλέον γίνεται και με τρίτου κατασκευαστή. Αν δηλαδή σου πετάξει κάποιος ένα tracker μες στην τσάντα, πλέον σου έρχεται ειδοποίηση στο Find My σου, στο iPhone σου, ότι ένα tracker τρίτου κατασκευαστή κυκλοφορεί μαζί σου, δες το ρε παιδί μου, και φυσικά μπορείς να δεις πληροφορίες στη σελίδα του κατασκευαστή πώς θα τον ενεργοποιήσεις. Το AirTag υπάρχει τρόπος, λέει η Apple πώς θα τον ενεργοποιήσει, το έχουμε δει σε παλιότερο βίντεο. Ένα ακόμα πολύ χρήσιμο πράγμα που έρχεται στο iOS 17,5 είναι να μην κλείνει η έβρεση όταν πηγαίνει στο service. Παλιότερα, όταν εσύ έπρεπε να στείλεις το κινητό σου στο service, μιλούσες με το support ή όταν πήγαινες το κινητό σου για επισκευή, σου έλεγαν απενεργοποίησε το Find My iPhone για να μπορέσω να πάρω το κινητό σου και το κάνω επισκευή. Πολλές φορές όμως, αυτό το πράγμα χρειαζόταν να είναι ενεργοποιημένο, γιατί στο service δεν μπορούσαν να κάνουν περαιτέρω εργασίες επάνω στο iPhone σου, γιατί αυτή η λειτουργία ήταν απενεργοποιημένη. Οπότε έπρεπε να βγάλουν το Apple ID σου, να ανοίξουν το iPhone με άλλο Apple ID για να μπορέσουν ουσιαστικά να έχουν ενεργοποιημένη αυτή τη ρύθμιση για να μπορούν να κάνουν service στο κινητό σου. Και μετά έπρεπε να ξανανακτήσουν τα αρχεία σου, να βάλουν το Apple ID σου για να σου επιστρέψουν τη συσκευή σου. Όλο αυτό ήταν χρονοβόρο για όλο το σύστημα αυτό, οπότε η Apple τι κάνει, σου δίνει τη δυνατότητα πλέον να έχεις μία λειτουργία service. Οπότε βάζεις το κινητό σου σε αυτή τη λειτουργία service, δίνεις το κινητό σου το service και δεν χρειάζεται να απενεργοποιείς αυτή τη λειτουργία. Οπότε το service πλέον δουλεύει το κινητό σου κανονικά με τα δικά σου στοιχεία, μπορεί να κάνει service στο κινητό σου χωρίς να υπάρχει πρόβλημα και χωρίς φυσικά να υπάρχει αυτό το μπρος-πίσω με τα δεδομένα. Πολύ χρήσιμο επίσης. Ένα ακόμα πραγματάκι που ήρθε στο iOS 17,5 είναι ένα νέο γραφιστικό στο podcast. Στην εφαρμογή του podcast, όσοι τη χρησιμοποιείτε, θα δείτε ότι πλέον όταν πάτε να ακούσετε κάποιο podcast, παίρνει το εικονίδιο τη μορφή, πώς να το πω τώρα, τη μορφή αυτού που ακούς. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα. Τσεκάρετε πάντως στην εφαρμογή του podcast. Έχει ένα νέο γραφιστικό στοιχείο για το podcast που ακούς εκείνη την ώρα. Παίρνει διαφορετική μορφή. Κάπως έτσι. Τουλάχιστον αυτό γράφει. Δεν το έχω δοκιμάσει.
Δεν χρησιμοποιώ την εφαρμογή του podcast. Ναι, σταυρώστε με. Και τώρα κάτι για τους iPad φίλους μας. Υπήρξαν ορισμένες αλλαγές στον κώδικα, γιατί όπως γνωρίζετε λίγο πολύ, εμείς εμβαθύνουμε πολύ μέσα στη φάση. Και έτσι λοιπόν έχουμε κάποιες πληροφορίες οι οποίες μας ήρθαν, οι οποίες γράφουν μέσα στον κώδικα ότι θα δοθεί δυνατότητα στο iPad OS να δοθεί δυνατότητα να βλέπεις κύκλους φόρτισης αλλά και υγεία μπαταρίας. Γενικότερα υπάρχει αυτό το πράγμα ότι στο iPad δεν μπορούν να δουν υγεία μπαταρίας αλλά και κύκλους φόρτισης, οπότε σε επόμενο iOS ίσως να δοθεί αυτή η δυνατότητα, γιατί στον κώδικα μέσα υπήρχε ένα σημείο το οποίο έδινε την εντύπωση ότι θα υπάρξει αυτή η επιλογή στο μέλλον. Ακόμα δεν είναι τίποτα σίγουρο και δεν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα στο iOS 17.5, στο iPad OS 17.5, αλλά το κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι σε μια επόμενη έκδοση ίσως και να δοθεί αυτή η δυνατότητα. Επίσης υπάρχουν αναφορές ότι σε ομαδική κλίση FaceTime θα υπάρχει ο αποκλεισμός. Αν δηλαδή μπει κάποια ανεπιθύμητη επαφή μέσα στην κλίση, μπορείς να την κάνεις αποκλεισμό, γιατί μέχρι σήμερα δεν γίνεται. Χρήσιμο και αυτό πολύ, οπότε όλα καλά. Και τώρα έρχεται το τρίγκι, αυτό που περίμενες από την αρχή. Το τρίγκι είναι ότι το bug ήταν ότι το iPhone επαναφέρει διαγραμμένες φωτογραφίες χρόνων και δεν είναι μόνο ότι επαναφέρει διαγραμμένες φωτογραφίες, χρήστες διαμαρτύρονται στα support γενικότερα και στα forum ότι επιστρέφουν οι φωτογραφίες και είναι και κάποιες γυμνές. Τραβάς εσύ γυμνή φωτογραφία με το iPhone σου, πονηρούλη, πατάς εκεί τη διαγραμμένη φωτογραφία γιατί τη στέλνεις, αλλά δεν θες να μείνεις στο iPhone σου για ευνόητους λόγους, έτσι. Και σου επιστρέφει πίσω, μπουπ, και ανοίγεις εσύ τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σου και φαίνονται όλες οι φωτογραφίες που έχεις μέσα, αυτές οι παράνομες που δεν θέλεις. Δεν έχω κάποια επαφή γενικότερα με το στενό κοντινό μου κύκλο ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί, αλλά τα φόρουμ έχουν βγάλει μαλλιά ότι έχει bug και επιστρέφουν παλιές εικόνες. Ίσως να περιμένουμε μια νέα ενημέρωση σχετικά σύντομα iOS 17.5.1 που να διορθώνει αυτό το bug που έχει, γιατί γενικότερα δεν μπορεί να το λένε παντού και να μην συμβαίνει. Κάτι γίνεται η φάση. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Πείτε μου κάτω στα σχόλια εάν τα γνωρίζατε και να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση. Αν δεν τα γνωρίζετε φυσικά, αν τα γνωρίζετε και ούτω καθεξής. Ξέρετε πώς πάει. Ή αν παρέλειψα κάτι και αυτό θα ήταν χρήσιμο για τους αυτούς που θα δουν το βίντεο και δεν θα κουτουλού. Αν σου αρέσει να δεις το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe του καμπανάκι να μην χάσεις κανένα το επόμενο βίντεο. Επίσης πας να τσεκάρεις την περιγραφή για όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι. Κουτουλού. Εμείς θα τα πούμε σε ένα το επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.